Στο Συμβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα. Θα έλεγα ότι από αυτά ξεχωρίζουν τα θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να είναι πρωταγωνιστή στην διεθνή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της. Συζητήθηκε ένας κανονισμός που αφορά τον περιορισμό των εκπομπών από τα βαρέα οχήματα, στον οποίο η Κύπρος υποστήριξε τις φιλόδοξες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περαιτέρω μειώσεις των ρήπων από τα οχήματα αυτά. Ιδιαίτερη σημασία θεωρείται η στρατηγική, το σχέδιο της στρατηγικής που ετοιμάζεται, της μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την μείωση των αερίων θερμοκηπίου. Θέτει φιλόδοξους στόχους η Ευρωπαϊκή Ένωση, στόχους και δράσεις μέσα από την στρατηγική που αναμένεται ότι θα βελτιώσουν την κατάσταση του περιβάλλοντος, θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας και γενικότερα θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Προφανώς η Κύπρος στηρίζει και αυτή την πρωτοβουλία και είναι έτοιμη όπως και άλλες χώρες να υποβάλει το δικό της σχέδιο δράσης για το κλίμα και την ενέργεια, το οποίο θα εναρμονίζεται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και βέβαια με την Συμφωνία των Παρισίων. Στο πλαίσιο των δικών μας παρεμβάσεων, πέρα από τη στήριξη στις προσπάθειες αυτές, θέτουμε και την ανάγκη για συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο και σε αυτό το πλαίσιο βέβαια εντάσσεται και η πρωτοβουλία που αναμένεται να αναπτύξει η Κύπρος για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή. Πέρα από τα ζητήματα αυτά, ιδιαίτερη σημασία θεωρούμε και τον νέο κανονισμό για το πρόγραμμα LIFE. Να θυμίσουμε ότι το πρόγραμμα LIFE είναι το εργαλείο, το βασικό εργαλείο υλοποίησης της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί έχουμε μια διαφορά ανάμεσα στις επιδόσεις των διάφορων χωρών. Και αυτό που ζήτησε η Κύπρος και το πέτυχε μέσα από τον κανονισμό είναι να εξασφαλιστεί βοήθεια για τα κράτη-μέλη που ενδεχομένως να έχουν χαμηλές επιδόσεις, να μπορέσουν αυτά τα κράτη να εξασφαλίσουν τεχνική βοήθεια ώστε να αναπτύξουν ποιοτικότερες και πιο ανταγωνιστικές προτάσεις. Και αυτή η βοήθεια θα παρέχεται με ψηλό ποσοστό χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος. Θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο η Κύπρος θα έχει καλύτερα ποσοστά επιτυχίας και θα εξασφαλίσει περισσότερους πόρους για την υλοποίηση περιβαλλοντικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από το πρόγραμμα LIFE. Βέβαια, πέρα από αυτά, υπάρχει δυνατότητα σε τέτοιου είδους συμβούλια να γίνουν διμερείς συναντήσεις και επαφές για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και προσπαθούμε μέσα από τις επαφές αυτές να στείλουμε, να διαμορφώνουμε στρατηγικές συμμαχίες για την προώθηση των ζητημάτων που αφορούν την Κύπρο και το περιβάλλον της Κύπρου και της Ευρώπης ευρύτερα.